Την ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου στο βόρειο Καρίς, στην ΑΟΣ του Ισραήλ, ανακοίνωσε η Energean. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης δείχνουν τα εξής. Ποσότητα φυσικού αερίου σε θέση μεταξύ 28 και 42 δισεκατομμυρίων κυβικά μέτρα υψηλής ποιότητας στα μυευτήρα στους ορίζοντες B και C. Η γεώτρηση έφτασε σε τελικό βάθος 4.880 μέτρων 7 ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία και εντοπίστηκε στήλη υδρογων ανθράκων έως 249 μέτρα. Θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση των ευρημάτων για την βέλτιστη αποτίμηση του δυναμικού υδρογων ανθράκων και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων ρευστών υδρογων ανθράκων στην ανακάλυψη. Είναι όντως μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Καταρχήν να πω ότι είναι η πρώτη ανακάλυψη που κάνει με ελληνικές καταβολές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μια περιοχή που, όπως θα έχετε παρακολουθήσει, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκεί να σας πω ότι η αμέσως προηγούμενη ανακάλυψη στην περιοχή ήταν από την ExxonMobil στην Κύπρο. Και το λέω αυτό όχι προφανώς για να συγκρίνω την ενέργεια με την ExxonMobil, αλλά για να δείξω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή. Είναι μια ανακάλυψη περίπου το μέγεθος της οποίας κυμαίνεται από 28 έως 42 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν πάμε στο ανώτερο εύρος, τα 42 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, είμαστε περίπου 45 με 50 φορές περισσότερο αέριο από όσο έχει παραγάγει στην ιστορία του το κοίτασμα της Νότιας Καβάλας, 1981, το κοίτασμα το οποίο, όπως ξέρετε, πλέον είναι εντυπωμένο. Αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της γεώτρησης στο Βόρειο Καρίς, με βάση τον σχεδιασμό, η Energean θα συνεχίσει τη γεώτρηση σε μεγαλύτερο βάθος για να αξιολογήσει το δυναμικό υδρογων ανθράκων στον ορίζοντα D4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Βόρειο Καρίς, το γεωτρύπανο Stena Drill Max θα επιστρέψει στις τρεις γεωτρήσεις του κυρίου κοιτάσματος Καρίς. Πέραν των τεσσάρων αυτών γεωτρήσεων, η Energean διατηρεί το δικαίωμα για τη διενέργεια ακόμη 6 γεωτρήσεων με βάση το συμβόλαιό της με τη Stena Drilling. Η ανακάλυψη του Βορείου Καρίς θα καταστεί οικονομικά εκμεταλλεύσιμη μέσω της σύνδεσής της με την Energean Power, την υποκατασκευή πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης, η οποία θα είναι εγκατεστημένη σε απόσταση 5,4 χιλιόμετρων από το Βόρειο Καρίς. Η μονάδα κατασκευάζεται με συνολική δυναμικότητα παραγωγής 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου τον χρόνο, κάτι που θα επιτρέψει την ανάπτυξη τόσο του Βορείου Καρίς όσο και των πρόσθετων ανακαλύψεων. Η Energean έχει ήδη συμβολαιοποιήσει 4,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, διαθέτοντας πρόσθετη δυναμικότητα 3,4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Για επιπλέον πωλήσεις από τη νέα ανακάλυψη στο Βόρειο Καρίς, καθώς και από μελλοντικές ανακαλύψεις. Ο διευθυνών σύμβουλος του ομίλου Energean, Μαθιός Ρήγας, μεταξύ άλλων δήλωσε πως «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που ανακοινώνουμε αυτή τη σημαντική νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Βόρειο Καρίς, η οποία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου της Energean στην ΑΟΣ του Ισραήλ. Κατασκευάζουμε το FPSO Energean Power με πρόσθετη δυναμικότητα, κάτι που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε γρήγορα, με ασφάλεια και με αποδοτικότητα τόσο το Βόρειο Καρίς όσο και μελλοντικές ανακαλύψεις. Από τη νέα αυτή πηγή έχουμε ήδη συμβολαιοποιήσει δυνητικές πωλήσεις και η στρατηγική μας εστιάζεται στη διασφάλιση συμβολέων για τις εναπομείνασες ποσότητες. Η ζήτηση για το φυσικό μας αέριο εξακολουθεί να είναι ισχυρή και εκτιμούμε ότι υποστηρίζεται περαιτέρω από τη σημερινή μας ανακοίνωση. Επειδή θίξατε το ζήτημα της παραγωγής, το πριν φτάσουμε εκεί, όπως έχουμε προχωρήσει με προσεκτικά βήματα μέχρι τώρα τα άλλα δύο κοιτάσματα, στο Καρίς και το Τανίν, και καταφέραμε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 15 μήνες από την απόκτησή τους, να υπογράψουμε συμβόλαια για την πώληση του συνόλου των ποσοτήτων αερίου που περιείχαν. Θα πρέπει λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην παραγωγή, στην ανάπτυξη του κοιτάσματος, να διασφαλίσουμε και για το Βόρειο Καρίς ότι θα έχουμε αγοραστές. Διότι σε τελική ανάλυση η αγορά είναι αυτή που κρίνει αν ένα κοίτασμα από ανακάλυψη θα φέρει έσοδα και ανάπτυξη σε αυτούς που το έχουν ανακαλύψει και στις χώρες στις οποίες αυτό ανήκει. Άρα το επόμενο βήμα είναι να βρούμε αγοραστές. Ήδη έχουμε δώσει ένα κομμάτι αυτού του κοιτάσματος σε δυνητικό συμβόλαιο. Το τελευταίο συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει με έναν ηλεκτροπαραγωγό στο Ισραήλ αφορά ακριβώς ποσότητες από το Βόρειο Καρίς δυνητικά, και το λέω δυνητικά γιατί δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί το κοίτασμα. Αλλά η προσπάθειά μας, όπως είπα, θα εστιαστεί τώρα στο να διαθέσουμε το σύνολο των ποσοτήτων που το Βόρειο Καρίς διαθέτει. Σημειώνεται ότι η γεώτρηση στο Βόρειο Καρίς έχει ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου, ενώ το Stena Drilling Max είναι γεωτρύπανο έκτης γενιάς με ικανότητα πραγματοποίησης γεωτρήσεων σε βάθους έως 10.000 πόδια. Επίσης, τα συγχαρητήρια της Ισραηλινής κυβέρνησης προς την Energean για την ανακάλυψη της μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου για το κοίτασμα στο Βόρειο Καρίς εκφράζει με δήλωσή του ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας. Ο Γιουβάλ Στάινιτς τονίζει ότι η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά από πολλά έτη στασιμότητας και δηλώνει σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση έπειτα από έτη στασιμότητας κατέληξε με μια ανακάλυψη από την Energian. Συγχαίρω την Energian για την ανακάλυψη σημαντικής ποσότητας φυσικού αερίου στο Βόρειο Καρύς. Αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι και είμαι σίγουρος ότι και άλλες ανακαλύψεις θα ακολουθήσουν μετατρέποντας το κράτος του Ισραήλ σε ενεργειακό κόμβο.